Με λένε Κατερίνα και πριν λίγες μέρες έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Μετά το θάνατό της θέλησα να ψάξω το χαμένο μου πατέρα που ποτέ δεν γνώρισα. Στην ίδια γειτονιά μένει και η Καλλιόπη με το γιο της, η οποία μου αποκάλυψε το θάνατο του πατέρα μου, ο οποίος υπήρξε πρώην άντρας της και την είχε απατήσει με τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου που ήταν φίλες αλλά τσακώθηκαν. Με το Γιώργο το γιο της κάναμε σχέση και ενώ όλα πηγαίναν περίφημα, εμφανίστηκε ο Σπύρος, ο οποίος μου αποκαλύπτει ότι είναι αδελφός μου και ότι ο πατέρας μου ζει. Βρίσκομαι σε δίλημα να ακούσω το Γιώργο και να σταματήσω να σκαλίζω την ιστορία με τον πατέρα μου ή να μην το κάνω και να ψάξω μόνη μου να βρω την αλήθεια. Διλήμματα ζω. Μανούλα μου, εσύ. Ποιος είναι τώρα? Ναι. Σε ευχαριστώ, Μάγδα μου. Με συγχωρείς, αλλά δεν μπορώ να κρατήσω τα δάκρυά μου. Δεν πειράζει που δεν ήρθε στην κηδεία. Έφυγε, Μάγδα, έχω μείνει μόνη μου. Είναι άδειο το σπίτι. Μάγδα, θέλω να βρω τον πατέρα μου. Θα ψάξω να τον βρω, Μάγδα. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Ναι, είναι ο μόνος που μου είχε απομείνει στη ζωή. Το ξέρω. Θα ψάξω, αλήθεια. Το έχω υπόσχεση στον εαυτό μου. Εντάξει, σε περιμένω αύριο. Σε περιμένω. Σ' αγαπώ πολύ, ευχαριστώ που με στηρίζεις. Γεια σου, Μάγδα, γεια. Θα σε βρω, πατέρα. Σε βρω. Τα έπαθες? Ποια από όλα? Έφυγε η μαμά της Κατερίνας. Την έχασε καημένη. Ναι, το έμαθα και στενοχωρήθηκα. Δυστυχώς. Το άλλο που ακούγεται, ότι ψάχνει τον πατέρα της τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Ορίστε. Τον πατέρα της. Ναι, ψάχνει να τον βρει. Κάτι έχει ακουστεί ότι έχει πεθάνει αυτός. Κι εγώ έτσι είχα ακούσει. Μία ότι έχει πεθάνει, ότι είχαν χωρίσει. Δεν βγάζω άκρη. Δύσκολα πράγματα. Το κοριτσάκι θα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Σε βλέπω προβληματισμένη. Δεν είναι ευχάριστα. Ταράζομαι όταν ακούω τέτοια. Εσείς δεν μιλούσατε με την Κατερίνα. Δεν έχει σημασία. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Νέα γυναίκα. Και αυτή δεν έχει άλλο στη ζωή, παρά μόνο τη μάνα της είχε. Πάω να σου φέρω κάτι κουλουράκια που έχω φτιάξει. Πρέπει να το κάνω. Κυρία Καλλιόπη, ήρθα να σας συλληπιθώ. Περάστε. Θέλω να σας πω κάτι. Γιατί δεν έχω κανένα να πω τώρα. Αυτό που θέλω. Πες μου, Κατερίνα μου. Θέλω να ψάξω να βρω τον πατέρα μου. Θα έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Να με περιμένει. Θέλω να τον βρω, κυρία Καλλιόπη.
Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτόν. Κατερίνα. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Είναι πολύ δύσκολο. Για άλλο ήρθα, αλλά... Τι υποχρεωμένη. Πρέπει να σου το αποκαλύψω. Ποιο? Ο πατέρας σου δεν ζει. Τι? Δεν ζει? Όχι. Έφυγε και πού, πού το ξέρετε? Ποιος είναι ο πατέρας μου, τον ξέρετε, τον γνωρίζατε? Γιατί το μαθαίνω τώρα εγώ? Ακούσε με προσεκτικά, σε παρακαλώ. Με τον πατέρα σου ήμουν παντρεμένη. Τι? Η μητέρα σου ήταν η καλύτερη μου φίλη. Αλλά έκαναν σχέση. Τι μαθαίνω σήμερα? Τον χώρισα και μετά τον παντρεύτηκε αυτή. Ήταν η αιτία που μαλώσαμε και δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Τώρα ξέρεις την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι, αλλά είναι αυτή. Τι μου λέτε, κυρία Καλλιόπη, ξέρετε τι μου λέτε? Ξέρω τι σου λέω. Και ήρθα να σου συμπαρασταθώ. Να ξέρεις πως ό,τι χρειαστείς, μπορείς να μου χτυπήσεις την πόρτα. Το σπίτι μου θα είναι ανοιχτό για σένα. Ποιος είναι ο πατέρας μου, ποιος ήταν η κυρία Καλλιόπη, ποιος, πώς τον λέγανε? Ηρέμησε και θα τα πούμε στο μέλλον. Και πίνουμε καφέ. Κι εγώ, πάρα πολύ, κύριε Καλλιόπη. Και μ' αρέσει που σε βλέπω πια λίγο πιο ήρεμη. Δεν ξεπερνιέται ποτέ ο πόνος για τη μάνα. Όχι, βέβαια. Απλά να γλυκάνει, να βγει στη ζωή έτσι πάλι πιο δυνατή και να δώσει τις μάχες σου. Μου κάνει πολύ καλό που έρχομαι εδώ και συζητάμε και περνάει η ώρα μας. Χαίρομαι. Σας νιώθω δικό μου άνθρωπο. Και φυσικά και ο Γιώργος έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Κορίτσια. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνεις? Για σένα έλεγα τώρα. Ναι, ελπίζω καλά, ε. Πολύ καλά λόγια. Ωραία. Έλεγα πόσο σημαντικός είσαι αυτή την περίοδο της ζωής μου που είμαι χάλια και δεν αισθάνομαι καλά και μαζί σου περνάω όμορφα. Σε ευχαριστώ. Καλά, δεν κάνω και τίποτα. Βέβαια, λίγο παρέα σου κάνω. Αυτό ακριβώς. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Την παρέα σου θέλω. Χαζομάρα που τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν μιλάγαμε. Πραγματικά. Συμβαίνουν κι αυτά. Έχει περίεργα παιχνίδια η ζωή. Ναι, και από κάτι άσχημο, κυρία Καλλιόπη, βγήκε κάτι όμορφο. Να έχω φίλο το Γιώργο. Ωραία, εγώ πρέπει να φύγω όμως. Πάω για δουλειά. Ναι. Και θα μιλήσουμε. Πότε θα ξανάρθεις? Προς τα πού θα πας? Πάω προς θάλασσα μεριά, πάω από κάτω, προς άλυμο. Μπορείς να με αφήσεις τη βουλιαγμένη που θέλω, σου είναι εύκολο? Ναι, αμέ, άμα θες, γιατί όχι. Ωραία, ωραία. Να έρθω τότε. Καλά, πάω να βάλω ένα μπουφανάκι, λίγο έτσι γιατί. Ναι. Εντάξει. Το μεσημεριανό θα είναι έτοιμο, ξέρεις. Κυρία Καλλιόπη, μου πάω κι εγώ να πάρω την τσάντα μου. Κοριτσάκι μου. Ναι. Χάρηκα που σας είδα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Φιλιά, αγάπη. Γιώργο, είμαι πολύ χαρούμενη που μπήκε στη ζωή μου. Αλήθεια. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πόσο ωραία νιώθω. Τι θες να κάνουμε σήμερα? Ό,τι θέλεις. Τι θέλεις, πού θες να πάμε? Α, εντωμεταξύ,
κάτι. Και η μητέρα μου να δει χαρά. Μην κοιτά που δεν μιλάει και αυτά, αλλά τη βλέπω. Το χαμόγελο τη φτάνει μέχρι τον ουρανό. Μόλις μας βλέπει μαζί. Αλήθεια. Λες και το είχε κανονίσει, ρε παιδί μου. Λες και. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το ήθελε βαθιά μέσα τη, δεν ξέρει. Λες. Δεν μας πειράζει όμως. Ωραία. Πού θες να πάμε, λέγε. Θέλω να πάμε να περπατήσουμε. Θες να πάμε στο πάρκο, να πάμε να αφήσουμε τα αμάξια εκεί και να περπατήσουμε. Ναι. Ε? Ναι. Ωραία. Στη λίμνη εκεί, ναι. Πάμε. Συγγνώμη. Ορίστε. Θα ήθελα 2 λεπτά και από το χρόνο σας είναι εύκολο. Κύριε μου, δεν ενδιαφέρομαι ούτε για πλασιέ, ούτε για... Όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Απλά, έχω να σας πω κάτι σημαντικό. Θα μπορούσατε, δεν χρειάζομαι πάρα πολύ χρόνο, να βρείτε λίγο χρόνο να πάμε για ένα καφέ, να συζητήσουμε κάτι. Καλά, πάτε καλά. Αλήθεια, καμάκι τώρα μέσα στον δρόμο. Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν είναι ερωτικού περιεχομένου καθόλου. Είναι κάτι σημαντικό. Απλά δεν μπορούμε τώρα μέσα στη μέση του δρόμου. Είναι λίγο κάπως. Λάθος κοπέλα βρήκατε, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε όλα τα καμάκια σας. Έλα, σας δεν παρακαλώ. Ήρθα τυχαία. Πολύ ωραία αυτή η ταινία, ε! Ωραία είναι. Ποιος είναι? Ξέρω εγώ. Τέτοια ώρα. Καλησπέρα. Τι θέλετε κύριε εδώ πέρα, γιατί με παρακολουθείτε? Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, μην ξανοκλείσετε. Ειλικρινά, συγγνώμη για την ενόχληση. Απλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Τι είναι το τόσο σημαντικό? Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται σε ένα διάδρομο πολυκατοικίας. Θα μπορούσα να περάσω, είναι πρόβλημα. Ωραία, πέρασε, δεν είμαι και μόνη μου, είναι και ο φίλος μου εδώ. Ωραία, καλύτερα. Λοιπόν, σας ακούω, γιατί τόσο επιμονή με κυνηγάτε τόσες μέρες, τι θέλετε? Λοιπόν, καταρχάς να συστηθώ κιόλας. Φίλε, άσε τις συστάσεις και παίρνα, προχώρα, λέγε τι θέλεις. Ακριβώς. Okay. Δεν θα επέμενα τόσο πολύ να μιλήσουμε αν δεν ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι ψάχνεις τον πατέρα σου. Ναι. Και εσείς τι δουλειά έχετε με αυτό? Τι δουλειά έχω εγώ? Λοιπόν, γι' αυτό ήρθα. Εγώ και εσύ είμαστε αδέρφια. Έχουμε τον ίδιο πατέρα. Τι? Ναι. Όπα, περίμενε. Ο πατέρας μας... Να μετά τα άλλο μου έρχεται, μισό λεπτό. Ο πατέρας εγώ μας... και εσύ είμαστε αδέρφια. Ναι. Και ο πατέρας μας ζει. Δεν έχει πεθάνει. Τι? Αλήθεια λέω. Ζει ο πατέρας μου. Ναι, γι' αυτό ήρθα και γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ, γιατί θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην το ξέρεις. Φίλε, ποιος έχει βάλει, σαν πατεώνας. Τι είναι αυτά που λες? Καμία σχέση. Δεν έχω κάποιο απότερο σκοπό. Δεν υπάρχει. Δεν ζει ο πατέρας της. Αυτό είναι σίγουρο. Ζει. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πες του να περάσει. Θέλω να δω λεπτομέρειες. Τι λεπτομέρειες να μάθεις, είναι απατεώνας ο άνθρωπος. Πώς ήρθες εδώ, κάτι θέλεις? Δεν είμαι καθόλου απατεώνας. Κάτι θέλεις, φίλε, εσύ, για να έρθεις εδώ έτσι, δεν να τις δίνεις ελπίδες. Δεν ξέρω γιατί επιμένεις τόσο πολύ, αλλά δεν έχω κάποιον απότερο σκοπό. Σε παρακαλώ, πες. Ήρθα να σου πω ότι ο πατέρας μας ζει. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί επιμένεις τόσο πολύ, δεν ξέρω ποιος σου είπε ή αν έχεις εσύ κάποιο λόγο να το λες, αλλά δεν έχει πεθάνει ποτέ. Γιατί τον αφήνεις να μιλάει έναν άγνωστο και να σου δίνει ψεύτικες ελπίδες? Σε παρακαλώ πολύ, πες του να περάσει έξω. Παίρνε έξω, σε παρακαλώ. Εντάξει, ό,τι χρειαστεί πάντως. Δεν σε χρειάζομαστε, να είσαι καλά. Δεν σε χρειάζομαστε. Ευχαριστούμε από το πουθενά μας είπες ξαφνικά τώρα. Πήγαινε τον. Δεν το πιστεύω. Έχω αστείγη κάτω από τα πόδια μου. Ψεύτης, ψεύτης. Πού το ξέρεις ότι είναι ψεύτης? Μπορεί να είναι και αλήθεια όσα λέει. Άκουσε με, δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν ζει ο πατέρας σου, αν έχει πεθάνει ή αν ήταν με τη μάνα μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι σ' αγαπάω και δεν θέλω να χωρίσουμε ποτέ. Γιατί να χωρίσουμε, κι εγώ σ' αγαπάω. Έχω τρελαθεί το ένα μετά το άλλο. Δεν αντέχω. Δεν ξέρω ποιο να πιστέψω και τι. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Δεν χρειάζεται να ψάξεις το παρελθόν. Είμαστε εμείς οι δύο. Αυτό το κακό που έγινε μας έφερε κοντά. Και θέλω να είμαστε για πάντα μαζί. Μην ψάξεις τίποτα. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να ακούσω τον Γιώργο και να σταματήσω να σκαλίζω αυτή την ιστορία με τον πατέρα μου. Ή να μην το κάνω και να ψάξω να βρω μόνη μου την αλήθεια. Κοίταξε, Γιώργο.
Το κομμάτι με τον πατέρα μου με πονάει πάρα πολύ και θέλω να ψάξω να βρω την αλήθεια. Και αυτός ο άνθρωπος που ήρθε εδώ και είπε ότι είναι ο αδερφός μου, μπορεί στα αλήθεια να είναι ο αδερφός μου. Ποιος μωρέ, θα σε φάει όλο αυτό με τον πατέρα σου, μην το ψάχνεις. Άστο να περάσει, είμαστε μαζί. Ναι, είμαστε μαζί και βλέπω ότι δεν με στηρίζεις αυτό το κομμάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κοίταξε με. Θέλω, αν μπορείς, ή να μείνουμε λίγο χώρια για λίγο καιρό, μέχρι να ανακαλύψω την αλήθεια, ή να χωρίσουμε. Αγαπιόμαστε, το καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά βλέπω ότι δεν θες να μάθεις την αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει που είμαστε μαζί και είμαστε καλά. Άστο να φύγει αυτό το πράγμα. Όχι, είμαι αποφασισμένη. Θα το ψάξω μόνη μου. Σε παρακαλώ, θέλω να φύγεις. Γιατί με πειράζεις. Με πειράζεις πάρα πολύ. Να φύγω, δηλαδή τελειώσαμε. Δυστυχώς. Κατερίνα, δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Να το ξέρεις πάντως, Και μια μέρα θα δεις που θα με ξαναχρειαστείς. Λυπάμαι, Γιώργο, πραγματικά.